Πάμε στη Γενική Διευθυντήρια του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Χριστίνα Γιαννάκη, μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας μεταφέρω την αγωνία γονέων που έχουν μεταμοσχευμένα παιδιά και αισθάνονται ότι μπορεί να μην υπάρχει άλλος γιατρός στην Κύπρο με αυτή την ειδικότητα. Θα σας εξηγήσω, κυρία Δανίλη. Και σε αυτούς που μας ακούνε, κυρία Γιαννάκη, γιατί. Θα σας εξηγήσω. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τη χθεσινή απόφαση του θεσμικού οργάνου, της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας, αμέσως έκανε τις ενέργειές του και από σήμερα έχει συνεννοηθεί με το Αρετέιο νοσοκομείο, στο οποίο είναι εντός ΓΕΣΥ, νοσοκομείο μεγάλο της πρωτεύουσας, και επίσης ο κύριος Ευθύβουλος Αναστασιάδης, νεφρολόγος, με ειδικό ενδιαφέρον για παιδιά με νεφρολογικά προβλήματα, θα μπορεί να εξετάζει και ήδη για σειρά ετών εξετάζει πάρα πολλά παιδιά. Θα μπορούν οι γονείς να απευθύνονται και θα μπορεί να παίρνουν ραντεβού και να τους εξετάζει. Και επίσης έχουμε και μία συνεννόηση με μία γιατρό, πάλι με ειδικό ενδιαφέρον, η οποία εργάζεται σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών στην Αγία Σοφία, η οποία θα έρθει την Τετάρτη τη νύχτα και κάθε Πέμπτη θα εξετάζει παιδιά στο Μακάριο Νοσοκομείο. Μια φορά την εβδομάδα. Αυτή την ενέργεια που έκανε το Υπουργείο, την έχουμε ανακοινώσει σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ και φυσικά όλοι εσυμφώνησαν με την ενέργεια του Υπουργείου, διότι είναι κάτι, κάναμε μία αυτήν τη συμφωνία για το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών, κυρία Δανίλη. Άρα διαβεβαιώνεται τους γονείς ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο τα παιδιά τους από την τρίμηνη απουσία, ίσως και περισσότερο, δύο γιατρών στο Μακάριο Νοσοκομείο. Εμείς, κυρία Δανίλη μου, πάντα έχουμε βοηθήσει τον ΟΚΙΠΗ και τον βοηθούμε κάθε μέρα σε ό,τι χρειαστεί, επί καθημερινής βάσεως. Βοηθούμε σε ό,τι χρειάζεται ο ΚΙΠΗ, εμείς είμαστε εδώ. Αυτήν τη συνεργασία την εκκλείσαμε εμείς ως Υπουργείο, ο ΚΙΠΗ συμφώνησε και θα πληρώνει τα έξοδα της ιατρού, η οποία θα έρχεται από την Ελλάδα, θα έρχεται κάθε Τετάρτη βράδυ και κάθε Πέμπτη θα εξετάζει ασθενείς από η ώρα 7.30 το πρωί ως η ώρα 5. Συνεπώς κλείνουμε αυτό το κομμάτι ή αυτό το κενό, για να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και ό,τι κάνουμε, σας διαβεβαιώ, είναι πάντα έτσι για το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών. Δηλαδή δεν αφήνουμε κανένα κενό. Και από σήμερα οποιοδήποτε γονέας θέλει να πάρει το παιδί του στον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι ένας ειδικός νεφρολόγος αλλά έχει ειδικό ενδιαφέρον για παιδιά, μπορεί να το πάρει. Μάλιστα. Οι δύο οριστές εργασίες, εμπίπτης, εντάξει. Στον ΟΚΙΠΗ. Εγώ δεν θα επισέρχομαι στα συνδικαλιστικά. Όχι, αλλά δημιουργείται περαιτέρω αγωνία για τα παιδιά που νοσηλεύονται. Το γνωρίζουμε αυτό. Όμως, εμείς συνεχίζουμε να βοηθούμε τον ΟΚΙΠΗ, τους γιατρούς, για να κλείνουμε αυτά όλα τα κενά, για να μην δημιουργείται και περαιτέρω στοίχηση, ιδιαίτερα για τους γονείς των παιδιών. Να είστε καλά. Άρα θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις όποιες ανάγκες μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους γιατρούς που διαμαρτύρονται αυτή την ώρα? Κοιτάξτε κάτι, εμείς ως Υπουργείο δεν μπορούμε να επισέλθουμε στην απόφαση της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας. Δεν είναι θεσμικά σωστό. Οι γιατροί κάνουν αυτή τη διοριστάση, την παράσταση, Και από τη στιγμή που υπάρχει καταγγελία για αμέλεια, εμείς κάνουμε όμως από την άλλη αυτήν την συνεργασία για να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.